Το 2018 ξεκίνησα τη σειρά ενός λεπτού review και αντίθετα με πολλές σειρές σε αυτό το κανάλι, ολοκληρώθηκε. Ναι, ξέρω. Συγκρατήστε τον ενθουσιασμό σας. Ήταν τεράστια επιτυχία. Το Hollywood αναζητούσε τα μυστικά μου, ηθοποιοί και μοντέλα θέλανε να παίξουνε. Απλά το όνειρό μου ήταν μια μέρα να παίξω. Αλλά μεταξύ μας, στα μυαλά όλων υπήρχε μία ερώτηση. Πότε θα υπάρξει συνέχεια? Έτσι, ένα βροχερό βράδυ του 2021, κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και είπα... Βρε δε γάμι! Ενός λεπτού review! Skate the Infinity! Έτοιμοι? Φύγαμε! Από το στούντιο που μας έφερε το My Hero Academia, το Full Metal Alchemist Brotherhood και το διάστημο Δάντη, καριόλα σε μισό! Έρχεται μια ολοκένουργια σειρά που έχει σκοπό να μας δείξει ότι δεν παίζει ρόλο πόσο αγαπάς ή προσπαθείς για κάτι. Το μόνο που παίζει ρόλο... Είμαι ο Μέση Καλομπή. Γνωρίστε το Ρέκι, ένα cool looking τυπάκι με ένα ταιριαστό design για το άθλημα που όλη του τη ζωή προπονείται για να γίνει ο καλύτερος. Και η σειρά τον μεταχειρίζεται σαν το χειρότερο σκέιτερ. Το Λάγκα, ένα βαρετό good looking έξω από τα νερά του αγόρι που είναι αδιάφορος για το σπορ, αλλά κοίτα πόσο ωραίος είναι, άρα ας τον κάνουμε πρωταγωνιστή. Μαζί με ένα cast με διάφορους χαρακτήρες, ενώ προσπαθούν να μας δείξουν 100 συνένα μέρη και τρόπους για να κάνεις crime και όλοι χωρίς να πάσεις καμία ζημιά, χρησιμοποιώντας δυνάμεις Dragon Ball. Μάθετε τα μυστικά για το πώς να φτιάχνετε το τέλειο skate, όπως πώς να προσθέτετε τα κατάλληλα αυτοκόλλητα, να σφίγετε σωστά τις ρόδες, να προσθέτετε λεντάκια αλλά και τεχνητή νοημοσύνη που ανανύουν όλες τις κινήσεις, και φυσικά πώς να παίρνετε μια ιστορία για χαρακτήρες που χρησιμοποιούν ένα σπόρι ως διαφυγή για τα προβλήματά τους στη ζωή και να το μετατρέπει σε BL bait για fangirls. Και η σειρά έχει και τον Dio! Ναι, ζήτω, σούπερ! Που έλεξε το σώμα του Τζόναθαν, άφησε τα stand στην άκρη και έγινε γκέι ταυρομάχος. Θα καταφέρει ο Ρέκι να δείξει την αξία του μέσω του πάθους του για το άθλημα και να ξεπεράσει κάθε ταλέντο? Nope. Kuroko no Skate the Infinity. Gay Edition. Skate και δύο. Τι μπορεί να πάει στραβά εκτός από τα πάντα. Το επόμενο όμως ίσως βοηθήσει. Ενός λεπτού review. To Your Eternity. Έτοιμοι? Φύγαμε. Γιατί γεννιόμαστε? Γιατί υπάρχουμε? Και πού επιθυμούμε να καταλήξουμε? Αυτά είναι ερωτήματα που ένας παρατηρητής έχει σκοπό να ανακαλύψει και να διατηρήσει. Έτσι, δημιούργησε τον Φούση. Ξεκινώντας ως μια πέτρα και συνέχεια αλλάζοντας σε λύκο, ο Φούση αρχίζει να μαθαίνει σιγά σιγά τη ζωή. Από το πρώτο του ευχαριστώ, στον πρώτο του φίλο και την πρώτη του απογοήτευση. Από τη Γιοσιτόκι Όιμα, δημιουργό του A Silent Voice, έρχεται μια συγκινητική ιστορία που προσπαθεί μέσω της ατμόσφαιρας και της μουσικής της να μας εξηγήσει πώς αυτή η άψυχη και αθάνατη οντότητα αρχίζει να αντιλαμβάνεται τι κάνει την ανθρώπινη ζωή ξεχωριστή. Η ζωή όμως δεν είναι μόνο ανακάλυψη, αλλά είναι γεμάτη σκληρότητα, συναισθήματα και εμπειρίες που ο μικρός Φούση πρέπει να μάθει. Το To Your Eternity δεν είναι μια λυπητερή ιστορία. Είναι αντίθετα μια ιστορία που δοξάζει τη ζωή και την ελπίδα, που θέλει να αποδείξει ότι αν και ο χρόνος μας σε αυτή τη ζωή είναι περιορισμένος, αυτή δεν είναι ασήμαντη. Τίποτα καλύτερο από λίγη ποιότητα. Αλλά μεταξύ μας, η πολλή ποιότητα βλάπτει. Θέλω λίγο αντρίλα. Θέλω λίγο... Ενός λεπτού review. Μπάκι Χάνμα, Son of Ogre. Έτοιμοι? Φύγαμε. Έχεις βαρεθεί τα άνιμε με φλόρους πρωταγωνιστές που λένε «Θεωρείς τη σκέψη υπερτιμημένη, αφιερώνεις το 99% της μέρας σου σε διατροφές και συμπληρώματα για να χτίσεις κορμί». Μπρο, έχτισα το κορμί μόνο με κοτόπουλο. Ναι, οκ. Okay. Χάνουμε μπάκι. Son of Ogre. Είδες τον Μπάκι να πολεμάει το έγκλημα. Τον είδες να λύνει τα προβλήματα του υπερπληθυσμού. Τώρα έφτασε η ώρα της Αμερικής να δεχτεί την ψυχρή, ομή καύλα.
Με τον πατέρα του να στέκεται ως τον τελικό του στόχο, ο Μπάκι αποφασίζει να προκαλέσει τον πιο μαύρο χαρακτήρα σε όλο τον κόσμο. Καριόλη ρατσιστή! Εννοώ το Μιστερ Όλιβα. Έτσι ξεκινάει ένα Γολγοθά για να προετοιμαστεί ψυχολογικά. Και τι πιο λογικό από το να φανταστεί μια μάχη με ένα λογάκι της Παναγίας, να απειλήσει τον πρόεδρο της Αμερικής, να μπει στις φυλακές, να προκαλέσει το δυνατότερο μαύρο, να την πέσει σε μια ελεφαντίνα, να γνωρίσει τον Άνιμε Τσεκεβάρα και να νικήσει το μαύρο μόνο και μόνο για να πετύχει το στόχο του. Τώρα κάποιο νορμάλ άτομο θα ρωτούσε, γιατί πολύ απλά να μην παίξουν ξύλο στην Ιαπωνία. Γαύλα. Άρα βγάλ τα όλα εκτός από το μπουξεράκι σου. Βάψε τη μούρη στα χρώμα του καρναβαλιού και ετοίμασε τα θεροειδή σου. Πρώην απλά πρωτεΐνη. Ναι, ό,τι πεις. Μπάκι Χάνμα. Η επιστροφή της μαύρης γαύλας. Πολύ άντριλα ρε Μόρτι. Το επόμενο βίντεο είναι για όλους εσάς που έχετε αγαπησιάρικες ψυχές. Ενός λεπτού review. Έχεις βαρεθεί να αισθάνεσαι άνθρωπος? Σου αρέσει να σε βασανίζουν? Φτάνει το άτομο που το κάνει να είναι όμορφο? Είναι φράσεις όπως σεβασμός για τον εαυτό σου αλλά και περηφάνεια άγνωστες για εσένα? Συγχαρητήρια! Είσαι το target group για το Sim3. Τρεις ειδικά σχεδιασμένες κοπέλες χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη τεχνολογίας με σκοπό να σου αποδείξουν ότι όλα επιτρέπονται. Φτάνει το άτομο που θα κάνει να είναι όμορφο. Ουζάκι, Τζαχή και Λαγκατόρο. Τρία άτομα με σκοπό να βασανίσουν. Να περάσουν καλά με το σέμπαϊ τους. Ουζάκι, μια κοπέλα με πυραβλόβιζα και φωνή σκίουρου. Τζαχή, το μόνο ανήλικο που φοράει κρόξ δημόσια, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μαυρισμένη γκόμενα. Λαγκατόρο! Προχωράμε. Και μόνο σκοπό της ζωής τους είναι να περάσουν καλά με το σέμπαϊ. Άρα φόρα τα γυαλιά σου, κούπο στο λύσιο πάνω και κάτσε σε στάση καρέκλας. Γιατί έρχονται. Με τα μεγάλα βυζιά τους, τα μαυρισμένα κορμιά τους. Και... Οκ, δεν μπορώ άλλο, θα το πω. Ουζάκι, παλεύετε. Τζαχή, παλεύετε. Αλλά εσύ... Αλλά ευτυχώς με το άνιμε της Πορνιντόρων έχει τελειώσει, δεν χρειάζεται ποτέ ξανά να μιλήσω για αυτές. Hades Toro Nagatoro Wilgetto, A Second Season in 2022 datte ba yo. What the fuck, τι είναι αυτό το πράγμα! みんなさんサブスクライブありがとうございます。